Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε νέα χαλάρωση των Capital Controls, προχώρησε χτες το Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές με την βοήθεια της Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά έγινε μια χαλάρωση μετά από κάποιους μήνες, το 1 Σεπτεμβρίου ήταν η προηγούμενη. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με το άνοιγμα των νέων λογαριασμού, τουλάχιστον αυτό επηρεάζει τους ιδιώτες περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον ένας ιδιώτης θα μπορεί να ανοίγει καινούριο λογαριασμό στην τράπεζα, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, από τότε που εφαρμόστηκαν τα Capital Controls το 2015. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι έχει μάλλον ως προϋπόθεση όμως να μην έχουμε κανένα λογαριασμό σε καμία τράπεζα. Δηλαδή κάποιος που πάει να ανοίξει για πρώτη φορά λογαριασμό. Ακριβώς, δεν πρέπει να έχει άλλη σχέση με τράπεζα σε καταθετικό λογαριασμό ή λογαριασμό όψεως. Οπότε ουσιαστικά αυτό ισχύει για ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό, μετανάστες, νέους άνω των 18 που ανοίγουν το δικό τους λογαριασμό. Οπότε πλέον αυτό μπορεί να γίνει. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην τράπεζα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να γράφουν ότι δεν έχουν σχέση με άλλη τράπεζα, κάποια άλλη σχέση σε λογαριασμό. Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρείες, ότι θα μπορούν πλέον να ανοίγουν λογαριασμούς, βέβαια ακόμα και αν διατηρούν σχέσεις με άλλες τράπεζες, γιατί φυσικά είναι διαφορετικό όσον αφορά τις εταιρείες και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Επομένως, έχει να κάνει κυρίως με την διευκόλυνση προς τους νέους λογαριασμούς. Επίσης, θα μπορούν να ενεργοποιηθούν οι αδρανείς λογαριασμοί. Δηλαδή, λογαριασμοί που είχαν να χρησιμοποιηθούν πολλά χρόνια, που είχαν καταστεί αδρανείς, πλέον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Η άλλη αλλαγή βασική έχει να κάνει με τα εισοδήματα που έρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή χρήματα που εισραίουν στο λογαριασμό μας στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε είναι ότι μπορούσαμε να κάνουμε ανάληψη αυτών των χρημάτων στο 50% της αξίας, δηλαδή αν λαμβάναμε ένα έμβασμα από το εξωτερικό 1.000 ευρώ, μπορούσαμε να κάνουμε ανάληψη 500 ευρώ ανεξαρτήτως των ορίων που ισχύουν στις αναλήψεις. Τώρα μπορούμε να κάνουμε όλο το ποσό ανάληψη ή μπορούμε επίσης να το ξαναστείλουμε στο εξωτερικό, δηλαδή δεν ισχύουν τα capital controls για το 100% της αξίας. Επίσης, αυτό που έχει πλέον σημασία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά διευκολύνονται άνθρωποι που έχουν σχέσεις, έχουν μέλη της οικογένειάς τους στο εξωτερικό. Και όσον αφορά το όριο ανάληψης, δεν έγινε κάποια αλλαγή, δηλαδή εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 1.800 ευρώ σε μηνιαίο πια επίπεδο. Και επίσης δεν υπάρχουν περιορισμοί στο φρέσκο χρήμα, δηλαδή το χρήμα που μπαίνει καινούριο στο τραπεζικό σύστημα.